Να σας καλωσορίσω σήμερα όσον αφορά για την... Είναι μια σημαντική ημέρα για μας, για την δημοτική επιχείρηση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδος, αλλά και για τον Δήμο Εορδαίας. Από χθες, στις 17 Πέμπτου του 2023, είχαμε την υπογραφή από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνεχής, τον κύριο Ζερβό, την υπογραφή της, που αφορά την πρόσκληση υποβολής πρότασης για την ένταξη της χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Είναι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που τρέχει του 2021-2027 και αφορά το έργο των 8 κοινοτήτων, αυτό που είχαμε ξεκινήσει και το είχαμε υποβάλει τον Αύγουστο του 2020. Οι κοινότητες οι οποίες νομίζω είναι γνωστές. Οι 8 κοινότητες είναι το Καργιοχώρι, ο Άγιος Χριστόφορος, το Ανατολικό, Περδίκαση, Πεντάβρυσος, το Προάστιο, η Ασβεστόπετρα και η Άρδασα. Μία πρόσκληση, δώστε μας έτσι περισσότερα στοιχεία. Τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς προβλέπετε. Ναι. Προβλέπεται η προθεσμία, καταρχήν μετά την υπογραφή που σας είπα της πρόσκλησης, προβλέπεται η προθεσμία υποβολής πρότασης που ξεκινάει σαν χρονικό διάστημα από 19 Πέμπτου, από αύριο, και λήγει 31 Πέμπτου 2024. Πράγμα που σημαίνει ότι άμεσα μετά θα ξεκινήσουν Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς ως επιχείρησης θα υποβάλουμε το τεχνικό δελτίο πράξης και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τα έγγραφα που απαιτούνται. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού είναι εξασφαλισμένη. Και η χρηματοδότηση, αυτό έχει γίνει. Αφορά το 85% της κάλυψης της χρηματοδότησης και το 15% η διασυμμετοχή. Μετά θα γίνει, να σας πω εδώ, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, μετά θα γίνει αξιολόγηση, να πούμε τώρα, όσον αφορά που σας καλέσαμε σήμερα, ήταν η πρόσκληση. Μετά θα γίνει αξιολόγηση πρότασης, αφού την έχουμε υποβάλει, θα εκδοθεί απόφαση ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα για χρηματοδότηση και συνέχεια θα ακολουθήσουν ή δημοπρατήσεις των έργων, ή αδειοδοτήσεις και εκτέλεση των έργων. Μπορούμε να εκτιμήσουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα ως προς την έναρξη και στο χρόνο υλοποίησης του έργου. Ναι, ξεκινάμε πρώτα-πρώτα από την υποβολή της πρότασης, που είπαμε ότι ξεκινάει από τις 19 Πέμπτου και έχει, να το τονίσουμε αυτό, λήγει 31 Πέμπτου 24. Μετά θα ακολουθήσει Κάποιο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση. Πότε θα γίνει η σύνδεση, δηλαδή πότε θα ολοκληρωθεί. Δεν μπορούμε να σας προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, γιατί όπως ξέρετε, οι χρόνοι είναι... Μάλιστα. Να συνεχίσω όμως. Εγώ που σα είπα ότι στη συνέχεια που θα ακολουθήσουν οι δημοπρατήσεις των έργων, οι αδειοδοτήσεις και εκτέλεση των έργων, και εδώ να συμπληρώσω ότι στο στάδιο τη υποβολή πρότασης θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή τη διαδικασία τη ανάθεση. Δηλαδή, αν θα γίνει με μελέτη κατασκευή ή ανοιχτή διαδικασία. Η μελέτη είναι έτοιμη από πλευρά ΔΕΤΗΠ για αυτά τα για τους οπτικισμούς. Τι εννοείται? Αν έχετε υποβάλει μελέτη. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Ενδεικτικό, εμείς απλώς κάναμε ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός που τον είχαμε πει, που αγγίζει τα 33 εκατομμύρια, 32.700. Με το Καργιοχώρι, ο Άγιος Χριστόφορος, το Ανατολικό, Περδίκας, Πεντάβρυσος, Προάστιο, Ασβεστόπετρα και Άρδασα. Μία τελευταία ερώτηση. Τι θα γίνει με την τηλεθέρμανση, πότε κλείνει. Είναι ερώτηση η οποία είδα τις καιρικές συνθήκες. Εδώ να σας πω ότι μετά από 29 χρόνια είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραβήξει κατά πολύ η παράταση των ενημερών. Τις επόμενες μέρες πιστεύω μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν μπορούμε να το κρατήσουμε παραπάνω, να τελειώσουμε, να Την κλείσουμε. κλίση στρώθηκε. Να συμπληρώσω εδώ πέρα και να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα αυτό το οποίο θα γίνει. Προχωράμε ταυτόχρονα στην υλοποίηση ενός άλλου μεγάλου έργου, τη διασύνδεση με τη Μονάδα 5, που όπως ξέρετε και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο που αγγίζει τα 28 εκατομμύρια και ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε και σε αυτό το έργο που θα ακολουθήσει, η σύνδεση δηλαδή με τις 8 κοινότητες, με τη βοήθεια φυσικά της πολιτείας, αλλά και όλων εδώ των ανθρώπων, των υπηρεσιακών παραγόντων. Και εδώ θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, γιατί παρά την έλλειψη προσωπικού, την αποχώρηση πολλών συνεργατών τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε το απαιτούμενο προσωπικό που χρειαζόμαστε. Παρά όμως τις δυσκολίες αυτές, μπορούμε και ανταπεξερχόμαστε και πιστεύω ότι θα υλοποιήσουμε και αυτό το μεγάλο έργο.